Τα πει να μην πίσω, έτσι χαμηλά. Έτσι χαμηλά. Κοίτα, εγώ γενικά από Παπαδοπέδη έγραφα. Έγραφα μία ψαλμούς για τον Άγιο Ιωάννη, μία είχα μπει και σε διαγωνισμό της συνορίας για θρησκευτικό ποίημα. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι έχω. Κάτι έχω το θεϊκό. Αυτό προσπάθησα να εκφράσω και αυτό εξέχασα. Όχι, όχι, το ποίημά μου τελευταίο βγήκε. Αλλά εγώ κατάλαβα ότι έχω ταλέντο. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Σε λιγότερο σημαντικό επίπεδο. Η κοινωνική κατακραυγή την οποία είχα να αντιμετωπίσω από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Ξέρεις. Είχα στο μεταξύ πιάσει και μια δουλίτσα γιατί ήμουν στην σχολή ανωτάτων θρησκευτικών σχολών ως ψάλτης και κάπως έπρεπε να βγαίνω. Κάπως έπρεπε να βγαίνω και είχα πιάσει δουλειά ως delivery boy. Και μου λέει, κάθε πελάτης μου λέει ότι μου έλεγε ότι Ποτάπιε με ρωτούσε, Ποτάπιε. Πώς μας φέρνεις κάθε φορά την πίτσα ζεστή, παρά τα χιόνια, παρά τα κρύα, παρά τις βροχές, η πίτσα μας είναι ζεστή. Και έτσι έλαβα εγώ την ευκαιρία, την θεόσταλτη ευκαιρία και έφτιαξα ένα freestyle gangsta rap tutorial με τον δεκάλογο του Delivera. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Απλά ξαφνικά μου ήρθε η επιθυμία να βρω για ποιο λόγο γεννήθηκα με κάποια σημάδια. Και εντάξει, το συντάκτη Ποτάπιου μου δόθηκε η ευκαιρία να εξιστορήσω την εμπειρία μου με το φορτηγό και τη άρεστη αυτή εμπειρία. Τόσο δικιά μου όσο και των αδελφικών γατιών που χαθήκαν εκείνο το βράδυ. Σαν πιτσιρικάς, λόγω του τρόπου με τον οποίο περπατούσα, ξέρεις, εξαιτίας του ατυχήματος, με φώνιζαν κουτσό τρομπέτο στο σχολείο, στις παρές, ξέρεις, στη γειτονιά. Και λόγω της φωνής, το τρομπέτα, ξέρεις, κάπως έτσι συνδέθηκε. Και επειδή είχα έναν θείο, ο οποίος έπαιζε σαξόφωνο. Πήγε τουαλέτα, άργησα. Με το όνομα Luigi, είπα να το δανειστώ. Luigi, αγα, Luigi. Ναι, όπως είναι γνωστόν, εγώ στο γκέτο της συνορίας μου μεγάλωσα και στα γκέτο της συνορίας μου ήρθα σε πρώτη επαφή με τα ναρκωτικά. Λοιπόν, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, ο Παπανικόλας μας εταχτήριζε στα πόδια του και μας διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, ένα βράδυ λοιπόν, μας λέει, παιδιά μου, θα σας φέρω σε επαφή με το Θεό με άλλον τρόπο, εσήμερο. Και μας παρουσιάζει ένα θαυματουργό, λέει, χορτοειδές ματζούνι, το οποίο, άκου, δεν το έβραζες όπως εμείς τότε συνηθίζαμε, αλλά το έκαιγες.
και ο ατμός τους έφερνε στα ουράνια και έρχονταν σε επαφή με τον Θεό και τον ίδιο τον δημιουργό. Και μπορώ να πω πως έχει άλλαξε η ρότα της ζωής μου, καθώς θεάθη ο Άγιος Παντελής και μου λέει «Πάτε ροδάκι με παπάρευε, δεν μπορούσα να καταλάβω». Και λέει «Ω εκολαπτώμενε ιερέα, από εδώ και πέρα τούτο». Και εγώ το έπιασα. Κατάλαβα ότι από εδώ και πέρα θα σταματήσω να υπάρχω. Η οντότητά μου παίρνει άλλη ρότα και λέω «Γιάννη, θα ξαναδείς, σταματάς». Σταματάς να είσαι ο Γιάννης και από εδώ και πέρα προσελητίζεις το λαό σου με το όνομα Πάτερ Ποτάμιος. Κοίτα, προσωπικά λατρεύω το γάλα, αλλά έχω ένα θέμα με τη σοκολάτα. Κάθε φορά που τρώμε με πιάνουν τσίτες. Όπως γνωρίζεις, εγώ είμαι ένας σκληροπυρηνικός παπάς και συνήθως ασκητεύω στην σπηλιά του Νταβέλη. Εκεί μέσα, όπως γνωρίζεις και μπορείς να καταλάβεις και από μόνος, είναι πολύ δύσκολο να βρω φωτιά. Πόσο μάλλον τζάκι. Επομένως, όχι, η φωτιά δεν αληθεύει. Παρόλα αυτά, δεν μου λείπει ποτέ η σοκολάτα. Όταν γράφω στίχους, θέλω να πίνω μια ζεστή σοκολάτα. Και πίνω πάντα μια ζεστή σοκολάτα, και κυρίως Nesquik. Ξέρεις, είδωλα, οράματα, εικόνες από την προηγούμενη ζωή, περίεργα σκηνικά, μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ρε παιδί μου, μ' άρεσε να πίνω στο γάλα, αλλά μετά από κάποια φάση με μικρή δοσολογία σοκολάτας. Ναι, έχει βοηθήσει, με τον δικό του αμέσο τρόπο. Κοίταξε να δεις, θα σου πω την ιστορία. Κάποια στιγμή οι πωλήσεις της βίβλου δεν πήγαιναν όπως τις περιμέναμε, και ο απάνω μου λέει θέλουμε κι άλλους. Εγώ η Εχοβάς δεν γίνομαι, το έχω πει. Να χτυπάω πόρτες κτλ. Οπότε είπα θα το ψάξω μέσω lucid dreams και εξωσωματικών εμπειριών. Θα προπαγανδίσω τον Θεό μέσω των ονείρων. Και έτσι έγινε, αλλά δεν ήξερα τον τρόπο. Οπότε γκούγκλαρα το θέμα και μου εμφανίστη ο αδελφός Ευτύχης και εξηγούσε κατά το πιστικότητα το θέμα. Έκανα subscribe και μετά από αυτό ήρθε ένα βίντεο και έλεγε πώς να γράφετε τραγούδια. Εγώ υιοθέτησα κάποια πράγματα, φυσικά, είμαι ανοιχτός σε πολλά πράγματα και η επιρροή του φαίνεται και στα ίδια μου τα κομμάτια, στους ίδιους μου στίχους, καθώς κάποια κομμάτια μου δεν είναι τόσο hip hop, θα έλεγα, είναι λίγο πιο φλόρικα. Κακό δεν είναι, το έχω ονομάσει αυτή την επιρροή, την έχω ονομάσει alternative edit. Ευτυχή, φλέτσας. Όχι, δεν ξέρω. Είναι... Ποιος είναι αυτός? Ποια θέματα. Ο Βελζεβούλη με επινέει πάρα πολύ. Στείνουμε και κανένα ψεύτικο μπιφ για δημοτικότητα. Ο Killer Monk, ο ιερέας του πολέμου, ο MC Vatos, η Lady Gaga. Θέματα παρμένα από την εμπειρία μου σε αγάτα στους κρύους δρόμους, αλλά και στα σαλόνια. Όχι τόσο σαν περιπλανόμενος, αλλά σαν κυριλέτη πάκι. Τώρα, ρε παιδί μου, οι επιρροές μου είναι η θεά Μπαστέτ της Αιγύπτου. Και κάποιες επιστημονικές έρευνες βασισμένες, ξέρω, ανάλογο πρότυπο του Garfield και την εξέλιξή του στο πλέον διαδεδομένο είδος του Felis Silvestris, ξέρω εγώ, το οποίο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι
πολύ αστεία ιστορία για το πώς γνώρισα τον Λουίτζι Ακαλούλη. Όπως κάθε Κυριακή, ένα κυριακάτικο δειλινό, είχα πάει στον ναό να τελέσω εξορκισμό. Ήμουν στα κεραμίδια της εκκλησίας, ένα βράδυ Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, νομίζω. Ο Ποτάπιος τελείωνε έναν εξορκισμό και εγώ γλίστρησα γιατί είχε βρέξει και έπεσα από τη σκεπή. Εκείνος προσπαθούσε να με ταΐσει, αλλά εγώ δεν καταδέχομαι τροφή πέραν της γατοτροφής μου. Και πέρα από αυτό ήταν πασαλημένος με ένα πράσινο υγρό. Γλιώδες. Το ύπουλο δαιμόνιο ξέρασε πάνω μου. Ένα μια πράσινη αηδία. Βγήκα έξω να καθαριστώ, να δω τι θα κάνω και βλέπω εκεί κάπου, δειλά-δειλά σε ένα κεραμίδι, ένα μεγατούλι. Ένα μεγατούλι με κοιτάει, δειλά-δειλά, και τον πλησίασα. Έχοντας στο μυαλό μου από προσωπική εμπειρία ότι στις γάτες αρέσει η αηδία, η πράσινη αηδία και ότι πλένονται με τη γλώσσα τους. Πήγα και πρόσφερα σε αυτόν τον μεγατούλι λίγο από τον εμετό. Ο εμετός του άρεσε και με καθάρισε, ολόκληρο με καθάρισε με τη γλωσσίτσα του. Οπότε εγώ έφυγα και συνέχισα την τελετή. Ναι, τι λέγαμε. Η τελετή αφού τελείωσε, με βρήκε εμένα έξω από τον ναό να αντικρίζω αυτόν τον νεαρό ακόμα κατούλη, να παρακαλάει για λίγο ακόμα. Λοιπόν, δεν είχα άλλο, αλλά του είπα, έλα την επόμενη φορά. Την επόμενη Κυριακή. Λοιπόν, από Κυριακή σε Κυριακή, από εμετό σε εμετό, χτίστηκε αυτή η φιλία και έγινε αυτή η συνεργασία η οποία μας έφερε και στο σήμερα. Α, τελικά τον απαξίωσα. Έχεσα και στην αυλή. Τα λεφτά που πήραμε από την πετυχημένη συνεργασία μας, εγώ προσωπικά τα χάλασα σε δωρές, κυρίως στην Ελβετία, σε παιδικούς σταθμούς και ορφανοτροφία. Ταξίδι στην Αίγυπτο. Έχω μάλιστα και μια δικιά μου παραγωγή με παπαγοπέδια, τα οποία λέγεται πως μέσα στην επόμενη πενταετία θα ξεπεράσει ακόμα και τους καθολικούς. Αυτή τη λάμπα. Και μπλουζάκια. Να, τέτοια μπλουζάκια. Μετά από το σόλο, από το πρώτο σόλο CD του Πάτερ Ποτάπιου, Κλανιά του Μίσους, να περιμένετε κάποια βίντεο κλίπς από τα κομμάτια του, καθώς και τη συνεργασία μου, την επερχόμενη συνεργασία μου με τον MC Ξάδερφο. Θα βγουν κάποια κομμάτια, θα βγουν και με αυτόν κάποια βίντεο κλίπς και η θεματολογία θα αλλάξει ελαφρώς, θα φύγω λίγο από το gangsta rap που με έχετε συνηθίσει και θα κυλήσω λίγο στην εναρμόνιση του σώματος μας με το πνεύμα μας. Θα μιλήσουμε για την Wing Chun κολύμβηση. Από εκεί και πέρα κάποιες solo δουλειές, κάποιες συνεργασίες, κάποια feat μου σε άλλους αδερφούς θα γίνει γνωστό με τον καιρό. Εντάξει, το μέλλον, το σύντομο, ρε παιδί μου. Ένα CD του Ποτάπιου, με κάποια αφή. Με το όνομα... Έπειτα... Έρχεται, είναι στα τελειώματα το CD single με τον αδελφό Luigi Aka Λούλη, η οποία θα γίνει γνωστή με τον τίτλο «Η κολοφτιαγμένη πεταλούδα». Κολοπυραγμένη πεταλούδα και μετά μια πιο προσωπική δουλειά. Θα έχει το όνομα «Ζωή Προκάτ». Ξέρεις, κάτ ή γάτα πριν από... προηγούμενη ζωή, στην οποία θα
θα αναφέρεται μέσα και η συνταγή που έλεγα πριν με το γάλα, τη σοκολάτα και κάποια άλλα στατικά που δεν μπορώ να αναφέρω τώρα για να σκρατήσω σε... κλείνοντας, ναι, θα ήθελα να πω κάτι. Θα ήθελα να πω να δοκιμάσετε οπωσδήποτε τα γιουβαρλάκια μου. Ναι, έχω να πω. Έχω να πω... σε όλους εσάς που είδατε αυτή τη συνέντευξη. Μην αφήνετε τα σημάδια σας ανεξερεύνητα. Ξέρεις. Πατέρ, πορτάπι, πρόσβη, το κακό,